Αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο για την ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την κυρία Μαρία Καρτάλου, σύμβουλο της συμβουλευτικής εταιρείας Boston Consulting Group. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη. Έχω συνηθίσει να τελειώνω τις παρουσιάσεις το χρόνο ακόμα και αν αρχίσω αργά, αλλά τώρα θα είναι λίγο δύσκολο. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάω πίσω το ρολόι. Παρ' όλα αυτά θα είμαι σχετικά σύντομη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ομιλίες και καλή αρχή στο καινούργιο αυτό κλαμπ το οποίο δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε ως τώρα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως δεν είναι ανεξάρτητη ενεργειακά. Και γι' αυτό θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω λίγο, να πάω και για την παγκόσμια αγορά και ποιες είναι οι εξελίξεις αυτές που παρακολουθούμε. Έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις οι οποίες έχουν οι εταιρείες μαζί με τις γεωπολιτικές αλλαγές που παρατηρούνται έχουν έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Έχω περιγράψει εδώ πέρα 4 χαρακτηριστικά παραδείγματα που έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια. Ξεκινώντας με το ατύχημα που έγινε στον κόλπο του Μεξικού, όπου καθημερινά περίπου 50.000 βαρέλια πετρελαίου χυνόντουσαν μέσα στον κόλπο του πετρελαίου. Στον κόλπο του Μεξικού. Αυτό που είδαμε είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, όχι μόνο ανάμεσα στις εταιρείες, ανάμεσα στα περιβαλλοντολογικά groups, αλλά υπήρχε ακόμα και μεγάλη αντίδραση από την Αμερική, η οποία ήταν η χώρα η οποία βρισκόταν κοντά στον κόλπο του Μεξικού, αλλά και την Αγγλία, γιατί το ατύχημα έγινε με την BP, British Petroleum or Beyond Petroleum, η οποία θεωρούταν κατεξοχήν αγγλική εταιρεία. Πέρυσι, την Άνοιξη, είχαμε την Αραβική Άνοιξη στην Αραβία, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, όπου βασικά είδαμε ότι η αναστάτωση αυτή, η οποία δημιουργήθηκε από την εξέγερση που υπήρχε στον πληθυσμό, είχε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στον κόσμο του πετρελαίου, το οποίο το αργό πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 25 δολάρια μέσα σε ένα διάστημα μόνο 20 ημερών. Όλοι θυμάστε πέρυσι το Μάρτιο, ο σεισμός ο οποίος έγινε στην Ιαπωνία, ο οποίος μετά δημιούργησε ένα τσουνάμι και το ατύχημα στη Φουκουσίμα. Το αποτέλεσμα πάλι ήταν ότι η Ιαπωνία είχε πολύ πιο μεγάλες ανάγκες από φυσικό αέριο, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες που δεν μπορούσε πια να καλύψει με πυρηνική ενέργεια. Περίπου γύρω στα 12 BCM, 12.000 δισεκατομμύρια cubic meters, το αποτέλεσμα ήταν ότι η αγορά του LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, επηρεάστηκε πάρα πολύ, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι τιμές, οπότε επηρεάστηκε πάλι και η αγορά στον υπόλοιπο κόσμο. Και τέλος τώρα τελευταία έχουμε το εμπάργκο που θέλουμε να κάνουμε στο Ιράν, από την Αμερική και από την Ευρώπη, το οποίο κινδυνεύουμε να υπάρχει κίνδυνος αντίδρασης από το Ιράν, το οποίο έχει ήδη δηλώσει ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα μπορεί να το κάνει, έχει την πολεμική δύναμη να το κάνει και μπορεί να καταλάβει κάποιος πόσο σημαντικό είναι αυτό αν σκεφτεί ότι το 30% του αργού πετρελαίου ή το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου περνάει από αυτά τα στενά του Ορμούς καθημερινά. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση στην αγορά της ενέργειας. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να δούμε ότι οι αλήθειες οι οποίες ξέραμε καθώς οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώναμε δεν ισχύουν πια απαραίτητα. Να δούμε λοιπόν, τις έχουμε βάλει σε 4 κατηγορίες, τις οποίες θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τις πηγές της ενέργειας. Μεγαλώνοντας θεωρούσαμε ότι υπήρχε το Κιότο που αναφέρατε, υπήρχε το 20-20-20, οπότε ο άνθρακας, ο λιγνίτης, θεωρούταν βρώμικη πηγή ενέργειας και υπήρχε μια τάση να φύγουμε μακριά από αυτόν. Επίσης, υπήρχε μια στροφή προς την πυρηνική ενέργεια, καθώς επίσης και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θεωρούνταν καθαρές πηγές ενέργειας. Τι από αυτά ισχύει ακόμα? Είχαμε επίσης τη μεταφορά της ενέργειας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Η Δύση είχε σταματήσει πια να έχει ανεξαρτησία στην παραγωγή και στην κατανάλωση της ενέργειας,
Οπότε αυτό που γινόταν ήταν ότι έπαιρνε, έκανε εισαγωγές ενέργειας από την Ανατολή, η οποία είχε μικρή εσωτερική κατανάλωση και έτσι και πάρα πολύ μεγάλα αποθέματα. Τι από αυτό ισχύει σήμερα? Υπάρχουν επίσης τα επίπεδα των τιμών. Γυρνώντας πίσω μερικές δεκαετίες, είχαμε συνηθίσει να βρισκόμαστε σε μια τιμή πετρελαίου γύρω στα 20 δολάρια το βαρέλι. Είμαι σίγουρη ότι όλοι ξέρετε ότι αυτές οι τιμές δεν είναι οι τιμές που ακούμε σήμερα. Πώς έχουν αλλάξει και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Και τέλος, έχει αλλάξει λίγο και το... ή μάλλον στο παρελθόν είχαμε το ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο είχαμε τις πηγές, τις εθνικές εταιρείες, τις National Oil Companies, οι οποίες δουλεύανε μέσα στη χώρα τους. Η Σαουδική Αραβία που αναφέρατε πριν, είχε τη Saudi Aramco, η οποία δραστηριοποιόταν μόνο μέσα στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, και οι διεθνείς εταιρείες, οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η BP και η Shell, International Oil Companies, ήταν αυτές οι οποίες είχαν το καλύτερο access, την καλύτερη πρόσβαση σε όλες τις... σε όλα τα κοιτάσματα πετρελαίου. Τι από αυτά λοιπόν έχει αλλάξει? Ας τα πάρουμε ένα-ένα για να τα συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα, κοιτάζοντας λίγο τις πηγές ενέργειας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ενώ ο άνθρακας ήταν σχετικά σταθερός μέχρι το 2000-2005 περίπου, έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Και ο λόγος αυτός, για ποιο λόγο έγινε αυτό, μπορεί να το καταλάβει κανείς βλέποντας λίγο το δεξί γράφημα. Οι κυβερνήσεις, οι ενεργειακές πολιτικές έχουν αρχίσει να αλλάζουν βλέποντας όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και να θέλουν να έχουν αυτοδυναμία. Υπάρχει μια προσπάθεια να έχουμε το security of supply. Το κάρβουνο, ο άνθρακας, έχει το εξής πλεονέκτημα. Καταναλώνεται τοπικά. Δεν βασίζεσαι λοιπόν στις εισαγωγές από κάποιες άλλες τρίτες χώρες. Οπότε. Τώρα πια αυτό που γίνεται είναι, αντί να λέμε ότι ο άνθρακας είναι κακός, τον άνθρακα δεν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν πηγή ενέργειας, είναι να υπάρχουν προσπάθειες να μειωθούν οι εκπομπές που έχουμε από την χρήση αυτού του καυσίμου. Το άλλο κομμάτι είναι η πυρηνική ενέργεια, η οποία, αν το κοιτάξει κανείς διαχρονικά, έχει περάσει τρεις φάσεις περίπου. Ξεκινώντας, βλέποντας εδώ λίγο το πόσο καινούργιοι σταθμοί παραγωγής δημιουργόντουσαν τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι υπήρχε η πρώτη φάση, στην οποία υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για την χρήση της πυρηνικής ενέργειας, πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη, πάρα πολλές επενδύσεις στο χώρο αυτό, οι οποίες όμως με το ατύχημα που έγινε στο Τσερνόμπιλ το 1986, κατά κάποιο τρόπο σταμάτησαν. Εκεί άρχισε μια αποσταθεροποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Υπήρχε μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τα πυρηνικά απόβλητα και την ασφάλεια σχετικά με αυτά. Οπότε οι επενδύσεις ξαφνικά μειώθηκαν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην τελευταία δεκαετία, όπου τα σχέδια πριν από τη Φουκοσίμα ήταν ότι θα αυξανόταν πάλι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Γιατί όπως είπαμε, είναι καθαρή ενέργεια, δεν έχει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ενέργεια την οποία την έχει τοπικά, δεν εξαρτάσαι λοιπόν από πιθανά γεωπολιτικά γεγονότα τα οποία θα γίνονται. Υπήρχαν λοιπόν σχέδια για 154 καινούργια γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Και μετά έγινε η Φουκοσίμα. Τι είδαμε λοιπόν? Είδαμε λοιπόν ότι σαν αποτέλεσμα του ατυχήματος, οι χώρες κατά κάποιο τρόπο του κόσμου χωρίστηκαν σε τρία στρατόπεδα, αν θέλει να πει κανένας. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι χώρες οι οποίες συνεχίζουν να επενδύουν στην πυρηνική ενέργεια, πιστεύουν ακόμα πίσω από αυτή, όπως για παράδειγμα είναι η Γαλλία, η Ρωσία και η Κίνα και από ό,τι καταλαβαίνω και η Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν διατηρήσει μια σχετικά ουδέτερη θέση. Δεν αντιδρούν λοιπόν, υπάρχει μια γενική αποδοχή από τον κόσμο και θα συνεχίσουν τις επενδύσεις τους πάνω κάτω στα πλαίσια στα οποία συνέχιζαν πριν. Και υπάρχουν και κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, η Ελβετία και η Ιταλία, οι οποίες έχουν αλλάξει 180 μοίρες την κατεύθυνση στην οποία πηγαίνανε και έχουν αποφασίσει να μειώσουν την εξάρτηση από πυρηνική ενέργεια. Η Ελβετία, για παράδειγμα, έχει πει ότι θα σταματήσει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας το 2034 και η Ιταλία τώρα τελευταία έχει γίνει ένα δημοψήφισμα στο οποίο το 94% του κόσμου δήλωσε κατά της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα το αποτέλεσμα αυτό το βλέπετε στην αριστερή πλευρά, όπου έχουμε το πλάνο το οποίο υπήρχε πριν από τη Φουκοσίμα, στο οποίο περιμέναμε να έχουμε γύρω στις 540 μεγαβάτ εγκατεστημένης
ενέργειας, εγκατασταμένης ισχύως για πυρηνική ενέργεια, γιγκαβάτ, συγγνώμη. Αυτό που βλέπουμε τώρα, ένα πιθανό σενάριο, είναι ότι θα είναι κατά 80 γιγκαβάτ λιγότερο. Και υπάρχει βέβαια και το worst case σενάριο, το χειρότερο σενάριο που μπορεί να δει κανείς, το οποίο δεν θα γίνει καμία καινούρια κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και επίσης δεν θα ακόμα και οι ήδη υπάρχουσες αντιδραστήρες θα σταματήσουν να. Δεν θα υπήρχε επέκταση της ζωής τους. Δεν ξέρω αν ξέρετε, πολλές φορές στους πυρηνικούς αντιδραστήρες μπορείς να επεκτείνεις τον χρόνο της ζωής τους για μερικά χρόνια. Όπως και να έχει, δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε τελικά. Κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο σενάρια είναι. Αλλά το ένα είναι σίγουρο, μετά τη Φουκουσίμα, ο κόσμος της πυρηνικής ενέργειας έχει αλλάξει. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες συζητήσαμε πάρα πολύ, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε επίσης πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και περιμέναμε πάρα πολλά από αυτές. Οι στόχοι οι οποίοι είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν πάρα πολύ φιλόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ότι υπήρχε μια μεγάλη πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Και ο λόγος γι' αυτό είναι γιατί υπήρχαν όλες αυτές οι επιδοτήσεις. Τα feed-in tariffs τα οποία συζητάγαμε, οι επιδοτήσεις για την κατασκευή τους. Τι γίνεται όμως σήμερα? Σήμερα είδαμε ότι οι περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να απομακρύνονται από αυτό. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την Κίνα και με το γεγονός ότι τελικά οι επενδύσεις δεν γίνονται στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την οικονομική κρίση στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες από αυτές τις χώρες και οι οποίες θέλουν να περιορίσουν κατά κάποιο τρόπο τα έξοδά τους. Λοιπόν, έχουμε την Ιταλία, για παράδειγμα, η οποία μείωσε το feed-in tariff για τα φωτοβολταϊκά το Μάιο του 2011. Έχουμε την Ολλανδία, η οποία έχει μειώσει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις και μάλιστα έχει αρχίσει να σκέφτεται προς την κατεύθυνση του θα δίνουμε μεγαλύτερες επιδοτήσεις σε περίπτωση που έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Γερμανία, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει πολλαπλές μειώσεις στις ταρίφες για τα φωτοβολταϊκά. Και τέλος η Ισπανία, η οποία ήταν μια χώρα η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που η οποία τον Ιανουάριο αποφάσισε να σταματήσει πλέον τις επιδοτήσεις σε καινούργια έργα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που έχει προφανώς όχι για τα ήδη υπάρχοντα projects, αλλά για αυτά τα οποία βρίσκονται πριν τη διαδικασία της αδειοδότησης. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να συνεχίσει η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι να προσπαθήσουν να γίνουν πιο αποδοτικές, πιο ανταγωνιστικές, χωρίς τις επιδοτήσεις. Βλέποντας κανείς, κάνοντας λίγο ένα βήμα πίσω, βλέποντας πού βρισκόμαστε σήμερα κατά κάποιο τρόπο στο συνολικό κόστος για όλες τις διαφορετικές πηγές ενέργειας που έχουμε σήμερα, και λέγοντας συνολικό κόστος εννοώ το κόστος το οποίο περιλαμβάνει επίσης και το κόστος της επένδυσης και το κόστος της δανειοδότησης και τα λειτουργικά κόστη, όπως επίσης και το κόστος των εκπομπών, βλέπουμε ότι οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας το κόστος τους θα αυξηθεί σιγά-σιγά. Για ποιο λόγο? Έχουμε από τη μία την πυρηνική ενέργεια, η οποία όπως και να έχει θα υπάρχουν μεγάλη πίεση για να αυξηθεί η ασφάλειά της, οπότε θα αυξηθεί λοιπόν το κόστος της επένδυσης, θα αυξηθεί το συνολικό κόστος για την παραγωγή. Έχουμε το λιγνίτη, τον άνθρακα και επίσης και το φυσικό αέριο, του συνδυασμένου κύκλου. Έχουμε λοιπόν και βλέπουμε ότι εκεί θα αυξηθεί πάλι το κόστος, γιατί από τη μία αυξάνεται το κόστος του underlying commodity, αυξάνεται λοιπόν το κόστος του φυσικού αερίου, οπότε κατά συνέπεια θα αυξηθεί και το κόστος παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσθεθεί επίσης και το κόστος των εκπομπών, το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς πόσο θα είναι, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είναι σήμερα. Από την άλλη πλευρά, κοιτάζοντας λίγο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει όλες σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Αναφέρατε πριν ότι οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι onshore, είναι ανταγωνιστικές. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και εμείς, κοιτάζοντας επίσης οι τιμές αυτές, παρεπιπτόντως, τα όρια που βλέπετε εδώ δεν αφορούν την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο χαμηλά. Είναι τιμές της Δανίας, η οποία είναι μια χώρα η οποία είναι αρκετά μπροστά και είχαμε αρκετά δεδομένα για να κάνουμε αυτή την ανάλυση.
Αλλά όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει σιγά σιγά να κατέβουν κατά κάποιο τρόπο στο experience curve, στην καμπύλη της εμπειρίας, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Και αν δεν τα καταφέρουν αυτά σε ένα περιβάλλον στο οποίο μειώνονται οι επιδοτήσεις, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτά λοιπόν για τις πηγές ενέργειας. Να δούμε λίγο πώς μετακινείται η ενέργεια, οι ενεργειακές πηγές ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Έχει ενδιαφέρον, πήραμε για παράδειγμα το φυσικό αέριο, στο οποίο βλέπουμε το εξής. Στην αριστερή πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο πού βρίσκονται τα αποθέματα του φυσικού αερίου. Έχουμε το 65% περίπου του φυσικού αερίου να βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κοιτάζοντας το δεξί γράφημα, ότι η Ευρώπη, η οποία δεν έχει αρκετά αποθέματα, πρέπει να κάνει πάρα πολύ μεγάλες εισαγωγές φυσικού αερίου, ενώ αντίστοιχα η Ρωσία, η οποία έχει τα πάρα πολύ μεγάλα αποθέματα, εξάγει. Το άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως είναι αυτό το βελάκι που έχουμε βάλει εδώ που αφορά το shale gas, το οποίο νομίζω είναι σχιστόλιθος, συγγνώμη για το, δεν ξέρω ποια είναι ο δόκιμος όρος στην Ελλάδα, το φυσικό αέριο, το shale φυσικό αέριο, το οποίο έχει αλλάξει λίγο το ενεργειακό ισοζύγιο της Αμερικής. Πριν μερικά χρόνια αυτό το ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να είναι αρνητικό, εξακολουθεί να υπάρχουν εισαγωγές φυσικού αερίου στην Αμερική, ήταν πολύ πιο μεγάλο. Και τι έχουμε δει λοιπόν στην Αμερική. Στην Αμερική έχουμε δει ότι από το 2000 μέχρι το 2010 υπάρχει μια αύξηση από 2% στο 25% της διείσδυσης του shale gas στη συνολική παραγωγή φυσικού αερίου μέσα στη χώρα. Έτσι το shale gas σιγά σιγά αρχίζει να αντικαταστά το παραδοσιακό, το conventional gas το οποίο υπήρχε στην Αμερική. Αυτό προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες βλέπετε στο δεξί γράφημα το πώς οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές οι οποίες έχουν γίνει στην Αμερική, οι οποίες αφορούν το shale gas. Τα τελευταία περίπου από το 2008 και μετά έχουν γίνει γύρω στις 240 εξαγορές που αφορούν shale gas, οι οποίες έχουν μια συνολική αξία της τάξης των 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο shale gas. Τι γίνεται λοιπόν, όλος ο κόσμος κοιτάει να δει αν αυτό που έγινε στην Αμερική μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη περιοχή του κόσμου. Ας δούμε το παράδειγμα της Ευρώπης, γιατί προφανώς η Ευρώπη είναι αυτή που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα. Και αυτό που γίνεται, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Πολωνία. Βρίσκεται στην Πολωνία γιατί οι πολιτικές συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες και η γεωλογία της χώρας το επιτρέπουν. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολλές εταιρείες όπως η ConocoPhillips έχουν επενδύσει στο να δούνε κατά πόσο υπάρχει shale gas στην Πολωνία, το οποίο είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Τα αποτελέσματα ως τώρα δεν είναι πάρα πολύ θετικά. Έχουν γίνει μόνο 9 wells, έχουν εξετάσει μόνο σε 9 διαφορετικά σημεία κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο που υπάρχει στην Πολωνία. Ό,τι είναι δημοσιευμένο, γιατί σε αυτό πάντα βασιζόμαστε, δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και επιπλέον, αν σκεφτεί κανένας το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έλλειψη, τόσο όσον αφορά τις εξέδρες, τις πλατφόρμες οι οποίες χρειάζονται για την εξόρυξη, όσο επίσης και στο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ασχολείται με αυτό το συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμο φυσικό αέριο πριν από το 2016, το νωρίτερο. Είναι όμως κάτι το οποίο όλοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον. Να περάσουμε λίγο στις τιμές και αν κοιτάξει κανένας τι γινόταν μέχρι το 2005, στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά στις τιμές και άλλων commodities και άλλων αγαθών, βλέπαμε ότι πάνω κάτω οι τιμές κινόντουσαν σε ένα πολύ στενό περιθώριο. Υπήρχαν κάποιες μεταβολές κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά το περιθώριο ήταν σχετικά στενό. Ήταν τα 20 δολάρια ανά βαρέλι, στα οποία αναφερόμουν προηγουμένως. Σήμερα όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυξομοίωση, οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο volatility, πάρα πολύ μεγάλη μεταβολή στις τιμές αυτών των αγαθών και επίσης βλέπουμε ότι κινούνται σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Την αυξομοίωση μπορεί να την καταλάβει κανείς σκεφτόμενος όλα αυτά τα γεωπολιτικά γεγονότα, συμβάντα τα οποία έχουν γίνει. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ χαμηλά
την κρίση, την οποία είχαμε, την οικονομική κρίση την οποία είχαμε στην Ευρώπη, η οποία τελικά κατέληξε στο να μειωθούν όλες οι τιμές των αγαθών. Μπορεί να σκεφτεί κανείς το συμβάν το οποίο έγινε ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, όπου υπήρχε μια διαμάχη για το φυσικό αέριο, το οποίο κατέληξε σε 18 χώρες να έχουν προβλήματα με την πρόσβαση σε φυσικό αέριο για 14 ημέρες. Οπότε όλα αυτά είναι που εξηγούν τις αυξομοιώσεις. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε πιο υψηλά επίπεδα από τα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει, και εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν δομικές αλλαγές που έχουν γίνει και θα πρέπει να. Ο χρόνος του 20 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο έχει πια περάσει, είναι γιατί υπάρχουν αλλαγές στο κόστος εξόρυξης. Υπάρχει η αγοραστική δύναμη του ΟΠΕΚ, το οποίο έχει αλλάξει, ο οποίος οργανισμός έχει αλλάξει λίγο και τη συμπεριφορά του. Και επίσης υπάρχει και η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες σιγά σιγά έχουν αρχίσει να είναι πολύ μεγάλες αγορές. Κοιτάζοντας λίγο το supply curve, κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο με το supply curve που βλέπουμε στις μονάδες παραγωγής, βλέπουμε ότι υπάρχει το ΟΠΕΚ στη Μέση Ανατολή και σε άλλες χώρες, οι οποίοι χρειάζονται πολύ χαμηλό κόστος για την εξαγωγή ενός βαρελιού υδρογοναθράκων. Σήμερα όμως η συνολική αγορά, η συνολική ζήτηση των υδρογοναθράκων βρίσκεται στα 89 δισεκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή βρισκόμαστε κάπου εδώ. Αυτό σημαίνει ότι την τιμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, που την ορίζει ο οριακός παραγωγός, ο marginal producer, βρίσκεται πολύ πιο υψηλά, σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που λέω, με τη συμπεριφορά του ΟΠΕΚ. Ως τώρα τι γινότανε, κάθε φορά που υπήρχε μια αλλαγή, μια μεταβολή προς τα πάνω της τιμής ή προς τα κάτω της τιμής του πετρελαίου, ο ΟΠΕΚ μετέβαλε την παραγωγή. Είχε τη δυνατότητα είτε να την αυξήσει είτε να τη μειώσει, έτσι ώστε τεχνικά να αυξήσει ή να μειώσει αντίστοιχα τις τιμές τις οποίες είχαμε. Τι γίνεται όμως τώρα. Η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, που βλέπετε εδώ, η οποία παλιότερα, και παλιότερα μιλάμε για 3 χρόνια πριν, δεν μιλάμε για πολύ πιο πριν, έκανε τους ισολογισμούς τους, τους κρατικούς ισολογισμούς τους, με 55 δολάρια περίπου το βαρέλι. Αυτό σήμαινε ότι τα έξοδα της, τα έξοδα τα οποία είχε σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, τα προσάρμοζε έτσι ώστε να εξισορροπούνται με 55 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το κάνει με 85 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι έχει κίνητρο η παραγωγή η οποία υπάρχει σε πετρέλαιο, και η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες οι οποίες επηρεάζουν τελικά την τιμή του πετρελαίου, γιατί έχει τη μεγαλύτερη διαθέσιμη παραγωγή. Δεν θέλει οι τιμές του πετρελαίου να πέσουν χαμηλότερα από 85 δολάρια το βαρέλι, για τον πολύ απλό λόγο ότι μετά δεν θα μπορεί να έχει εξορθολογισμένους ισολογισμούς. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και το Κουβέιτ, το οποίο έχει πάει στους 75 από τα 35 που βρισκόταν πριν 3 μόνο χρόνια. Άρα το συμπέρασμα από αυτό είναι ότι οι υψηλές τιμές τις οποίες παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο θα εξακολουθούν να είναι υψηλές. Δεν ξέρω πώς θα μεταβάλλονται καθημερινά, αλλά σίγουρα σαν επίπεδο θα σταθεροποιηθούν σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα. Τώρα το άλλο το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ο ρόλος τον οποίο έχουν οι εθνικές εταιρείες πετρελαίου, οι National Oil Companies. Και αυτό που βλέπετε εδώ, έχουμε κοιτάξει κάποιες από τις εταιρείες οι οποίες είναι η Πετρόνα στη Μαλαισία, η Σύνοπε και η CNPC της Κίνας κλπ, η Στατόιλ της Νορβηγίας, οι οποίες παλιότερα περιοριζόντουσαν κυρίως τον εθνικό τους χώρο και αυτή τη στιγμή... Οπότε αυτό που είδαμε λοιπόν είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες έχουν αρχίσει να έχουν δραστηριότητες σε πολύ περισσότερες χώρες και ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να επενδύουν πολύ περισσότερες και να συμμετέχουν πολύ πιο πολύ σε εξαγορές οι οποίες γίνονται στον χώρο σε άλλες χώρες. Από 10% που βρισκόντουσαν στην αρχή της δεκαετίας, αυτή τη στιγμή μία στις 3 ή μία στις 4 συγχωνεύσεις ή εξαγορές που γίνονται στο χώρο έχουν να κάνουν με National Oil Companies. Το άλλο κομμάτι που βλέπουμε είναι ότι οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες έχουν ένα πολύ μικρότερο ρόλο στην όλη οργάνωση,
στην όλη αγορά, από εκεί που στο παρελθόν είχαν γύρω στο 85% περίπου της, της αγοράς των αποθεμάτων, αυτή τη στιγμή έχουν πέσει το 8%. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Παλιότερα, για ποιο λόγο θέλανε λοιπόν οι εθνικές εταιρείες να συνεργαστούν με διεθνείς, τα κράτη μάλλον να συνεργαστούν με διεθνείς εταιρείες? Θέλανε γιατί τους προσέφεραν χρήματα, είχαν λοιπόν access to capital. Το θέλανε γιατί είχαν τη δυνατότητα, είχαν την τεχνογνωσία και μπορούσαν λοιπόν να φέρουν σε πέρας όλα τα έργα τα οποία αναλαμβάνανε. Σήμερα όμως έχουμε δει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι εθνικές εταιρείες έχουν αρχίσει να έχουν και οι ίδιες τεχνογνωσία. Έχουν μάθει πώς να δουλεύουν με άλλους προμηθευτές, με service providers, the oil field services εταιρείες. Και επίσης, επειδή ακριβώς οι τιμές του πετρελαίου είναι πάρα πολύ ψηλές, όπως είδατε πριν με την Σαουδική Αραβία, η οποία έχει πολύ μεγάλα έσοδα, ενώ το κόστος εξόρυξης είναι πάρα πολύ χαμηλό, έχουν και το capital για να το κάνουν αυτό. Έχουν λοιπόν και τις επενδύσεις, έχουν και τα κεφάλαια για να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Κλείνοντας λοιπόν, απλά για να κάνουμε μία σύνοψη του τι ακούσαμε σήμερα, είπαμε ότι η ενέργεια όσον αφορά τις ενεργειακές πηγές, ο άνθρακας έχει ξαναέρθει στην επικαιρότητα. Η πυρηνική ενέργεια, ναι, θα συνεχίσει να έχει ενδιαφέρον, αλλά θα είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν από το ατύχημα στη Φουκοσίμα. Το ίδιο επίσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα που έχουν μειωθεί κατά κάποιο τρόπο οι χρηματοδοτήσεις, εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά ίσως να είναι λιγότερο από ό,τι ήταν πριν. Όσον αφορά τις ενεργειακές κινήσεις, ναι, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε κίνηση από την Ανατολή προς τη Δύση, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα όπως το shale gas, όπως η ανακάλυψη του shale gas στην Αμερική, που μπορεί να αλλάξουν τουλάχιστον κατά ένα μικρό βαθμό τη μετακίνηση. Τα επίπεδα των τιμών, όπως σας είπα, θα είναι σε πιο υψηλά επίπεδα. Και τέλος, το ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει αλλάξει, με τις εθνικές εταιρείες να έχουν πια ένα πιο μεγάλο ρόλο και να αναλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερα ρίσκα. Ευχαριστώ πολύ. Για την παρέμβαση.